Τα αντανακλαστικά και την ετοιμότητά του καλούνται να επιδείξουν οι διοικήσει των δημόσιων δομών υγεία τη Θεσσαλία, προκειμένου να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα χρήματα που εξασφάλισε από το ΕΣΠΑ η Περιφέρεια Θεσσαλία, ώστε να θωρακιστούν με προσωπικό και εξοπλισμό τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγεία τη υπηρετική αλλά και τη νησιωτική περιφέρεια, με αφορμή και την πανδημία του κορονοϊού. Αφενό, με μηχανήματα ανείχνευση του κορονοϊού σε προεγχειρητικού ελέγχου για όλα τα νοσοκομεία τη Θεσσαλία ανοίγει πρόσκληση, η οποία εξασφαλίζει πλέον του κανόνε ασφαλεία για να μπορέσουν τα νοσοκομεία να υποδεχτούν ασθενεί χωρί να κινδυνεύουν ούτε οι ίδιοι, αλλά ούτε και το προσωπικό, ούτε και οι άλλοι ασθενεί. 18,5 εκατομμύρια αφορά την προμήθεια των συγκεκριμένων μηχανημάτων. Είναι 159 άτομα προσωπικό, είναι 120 οι νοσηλευτέ και 39 γιατροί, που σημαίνει ότι εξασφαλίζεται η μισθοδοσία του για δύο σχεδόν χρόνια μέσα από το ΠΕΠ Θεσσαλία, μέσα από το ΕΣΠΑ. Από το ποσό των 18,5 εκατομμυρίων ευρώ που εξασφάλισε η Περιφέρεια Θεσσαλία για την υγειονομική θωράκιση των νοσοκομείων και των κέντρων υγεία, τα 7 εκατομμύρια προορίζονται για την προμήθεια με διαδικασία εξπρέ ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και μέσων ατομική προστασία για τα κέντρα υγεία και ειδικά για αυτά των νησιών των Βορείων Σποράδων θα πρέπει να βρίσκονται σε τιμότητα η πέμπτη είπε σε συνεργασία με τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Αυτοί θα υποβάλουν την πρόταση, αυτοί θα ιεραρχήσουν τις προτάσεις και θα τις αξιολογήσει το Υπουργείο για να τις εγκρίνει, το Υπουργείο Υγείας και η πρόσκληση είναι ανοιχτή και να χρηματοδοτήσει αυτά τα έργα. Πλέον οι διοικήσει των νοσοκομείων και τη 5η Υγειονομική Περιφέρεια καλούνται να επιδείξουν ταχύτατα τα ανακλαστικά για την αξιοποίηση του πακέτου των 18,5 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι ώστε οι υγειονομικέ δομέ τη περιοχή να είναι έτοιμε να αντιμετωπίσουν ένα πιθανό δεύτερο κύμα του κορονοϊού μετά το φθινόπωρο. Νομίζω πω είναι ευκαιρία ε με αφορμή και το φαινόμενο του COVID-19, ε, αφού ανοίγουν όλες αυτές τις προσκλήσεις από το ΠΕΠ, να ε, εξυγχρονιστούν τα, σχολ, τα, νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, να αναβαθμιστούν. Ε, ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι λείπουν ε, μηχανήματα, λείπουν, ε, λείπει προσωπικό. Εδώ δίνεται τη δυνατότητα και για προσωπικό και για μηχανήματα. Άρα είναι ευκαιρία να επιδείξουν ετοιμότητα για να μπορέσουν να απορροφήσουν τα χρήματα τα οποία βρίσκονται στη διάθεση αυτό που θα μπορέσει να καταθέσει έτοιμο φάκελο.